Zona 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η-24 Ιουνίου, κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν και σήμερα 5η-24 Ιουνίου σε ολόκληρη τη χώρα, παράλληλα με τη συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία στην Θράκη φτάνει ενδεικτικά στους 40 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία έως στους 37, σε περιοχές της Θεσσαλίας στους 41 βαθμούς, στην Ήπειρο στους 37. Στην Στερεά ο Ιδράργυρος φτάνει έως τους 40 βαθμούς, στην Πελοπόννησο τους 40, στα νησιά του Ιωνίου τους 38, στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες τους 36, στα Δωδεκάνησα τους 35, στην Κρήτη έως τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 2 με 4 μποφόρ. Σε επαγρύπνηση πολιτική προστασία, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Λεονταράκης λέει στον 984. Ανοιχτή και η κλιματιζόμενη αίθουσα σεμιναρίων στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Κυριακή 9 από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Μειώνονται οι ασθενείς με κορονοϊό από τις κλινικές και ΜΕΘ των νοσοκομείων της Κρήτης. Χθες όλοι όσοι νοσηλεύονταν ήταν 40, από αυτούς οι 32 σε κλινικές COVID και οι 8 σε εντατικές μονάδες, εκ των οποίων οι 7 διασωληνωμένοι. Στους 520 ανήλθαν συνολικά χθες τα κρούσματα, τα οποία ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Παράλληλα καταγράφηκαν 14 νέοι θάνατοι, ενώ 271 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι. Η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ του κορονοϊού θα επικρατήσει τους επόμενους μήνες σε όλο τον πλανήτη, επομένως χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στη χώρα μας, ιδιαίτερα στους πληθυσμούς των ανεμβολίαστων, στα παιδιά και σε όλους όσους είναι άνοσο κατασταλμένοι και δεν απέκτησαν ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Αυτό επισημαίνει ο καθηγητής πολιτικής της υγείας Ηλίας Μόσχελος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου σε ανάρτησή του στο Facebook. Επομένως, όπως λέει, να μην επλαγούμε αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων στους πληθυσμούς των ανεμβολιαστών και αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία μας. Τα νοσοκομεία θα επιβαρυνθούν, προσθέτει, αδικαιολόγητα, και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς που δεν πάσχουν από την νόσο COVID-19. Την πεποίθηση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας εκτός απρόπτου και αν οι παραδόσεις των εταιριών γίνουν με βάση τον προγραμματισμό, καθώς όσα εμβόλια έρχονται μπαίνουν κατευθείαν στις εμβολιαστικές γραμμές και ο κόσμος εμβολιάζεται άμεσα, εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στη συνέντευξή του στον ελληνικό κήρυκα της Αυστραλίας. Είπε ότι η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Μάσκες, αποστάσεις, πλύσιμο των χεριών. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, η πανδημία είναι ακόμα εδώ, σημειώνει ωστόσο. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η επιτυχία της επιχείρησης ελευθερίας συνίσταται στην πλήρη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού και φυσικά στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους υγειονομικούς στα εμβολιαστικά κέντρα, που δίνουν, όπως είπε, καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους, εμβολιάζοντας ημερησίως περισσότερους από 100.000 πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε μια νέα κουλτούρα στον τρόπο που το κράτος προσφέρει τις υπηρεσίες του στον πολίτη, είπε ενδεικτικά. Αλλαγές από σήμερα στην καθημερινότητά μας εξαιτίας της καλής επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Βγαίνουν οι μάσκες αλλά μόνο στους εξωτερικούς χώρους και εφόσον δεν υπάρχει συνωστισμός. Από Δευτέρα τελειώνουν οι περιορισμοί με την κυκλοφορία. Εξαιρούνται οι πλήρως εμβολιασμένοι από την υποχρέωση διενέργειας self-test σε χώρους εργασίας και των αθλούμενων σε γυμναστήρια 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Αλλάζει το πρωτόκολλο στην εστίαση με αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι 10 άτομα ανά τραπέζι από 6 άτομα που ισχύει σήμερα. Με φυσική παρουσία μπορούν να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι, εμβολιασμένοι και μη στο δημόσιο, ακόμα και εκείνοι που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου της κατηγορίας Β. Ωστόσο, όσοι υπάλληλοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες στην κατηγορία Α, δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το κοινό. Επίσης, επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του
κοινού, στις δημόσιες υπηρεσίες, η οποία μπορεί να γίνει κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων που ισχύουν για το λιανεμπόριο, ένα άτομο ανά 16 άτομα δηλαδή, για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας, ακόμη και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον παρατηρούνται ουρές. Πρόστιμο 10.000 ευρώ εισέπρεξαν δύο επιχειρήσεις σε Χερσόνησο και Μαλεβίζη που λειτουργούσαν παράνομα. Συγκεκριμένα, πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλαν οι αστυνομικοί σε ιδιοκτήτη καφέ μπαρ στο Δήμο Μαλεβιζίου, καθώς όπως διαπιστώθηκε ήταν ανοιχτό πέραν του επιτρεπόμενου ωρίου που έχει οριστεί, δηλαδή στη 1.30 τα ξημερώματα. Επίσης, πρόστιμο 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε καφέ μπαρ στο Δήμο Χερσονήσου, το οποίο και λειτουργούσε παρά το γεγονός ότι στον ιδιοκτήτη είχε επιβληθεί πρόστιμο αναστολής λειτουργία στο πρόσφατο παρελθόν για παράβαση αναφορικά μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας. Μεγάλη ανταπόκριση έχει σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Όπως δήλωσε στη Βουλή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε λιγότερο από ένα μήνα έχουν ήδη υποβληθεί 20.571 αιτήσεις για συνολική ρύθμιση ιδιωτικών χρεών μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εκ των οποίων οι 12.998 έχουν ενεργεία οριστικοποίηση στην αίτησή τους και αναμένουν τα στοιχεία από τους πιστωτές. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό τμήμα οφειλετών θέλει να ρυθμίσει συνολικά το ιδιωτικό του χρέος, όπως σημείωσε ο Υπουργός. Προθεσμία 3 ετών για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν το 2014, δηλαδή 1982, 1987 και 1990, και για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφές της ληφθήσας επιχορήγησης εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, θέτει τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την 1η Ιουλίου μπαίνουν υποχρεωτικά στη ζωή των επιχειρήσεων τα ηλεκτρονικά βιβλία, οπότε και τα δεδομένα αυτών θα πρέπει να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData. Με αργούς ρυθμούς εξελίσσεται την ίδια ώρα η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Μέχρι σήμερα μόλις το 4,3% των ελεύθερων επαγγελματιών έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Συνολικά τα θέματα της οικονομίας, με τη βοήθεια θα τα δούμε και θα σας ενημερώσουμε, του φοροτεχνικού Προέδρου της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου, του κυρίου Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Σε σχέση με άλλες περιόδους, φαίνεται ότι η κίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι χαμηλή, αλλά δεν θα ξεχάσω αυτά τα οποία έχετε επισημάνει μέσω του 984 στο πρόσφατο παρελθόν, κύριε Χριστοφοράκη, ότι υπάρχουν πολλά τα οποία εκκρεμούν για να είμαστε εντάξει και εμείς και εσείς, ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε ολοκληρωμένη τη φορολογική τη δήλωση. Και δεν είναι μόνο τα φυσικά πρόσωπα, είναι και οι επιχειρήσεις, έτσι. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι αν θα μπορούσαμε να ξανακούσουμε τη συζήτησή μας. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Δεν υπάρχει η δυνατότητα από απλούς φορολογούμενους πολίτες που είχαν πληγεί, είχαν θεθεί σε αναστολή να υποβάλουν δηλώσεις, και αυτό γιατί ακόμα και σήμερα που μιλάμε το Υπουργείο δεν έχει ανεβάσει την πλατφόρμα του τάξης τα εισοδήματα από τις αναστολές στους εργαζόμενους. Ακόμα προχθές, βγήκε επιτέλους από τον ΕΦΚΑ η εκαθάριση των εισφορών, ώστε να μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις, και μόλις εχθές έλυσε η προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών, ώστε και οι επιχειρήσεις να κάνουν τις διασταυρώσεις που πρέπει να κάνουν, ώστε να ξεκινήσουν να στείλουν το έντυπο Ε3, απαραίτητο έντυπο που προσδιορίζει τα κέρδη τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα. Γι' αυτό βλέπετε και πάρα πολύ μικρή ροή στην υποβολή των δηλώσεων. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις από σήμερα, οι πιο απλές επιχειρήσεις που δεν είχαν μεγάλα θέματα με τις συγκεντρωτικές όμως, και πάλι υπάρχουν προβλήματα και διευκρινήσεις που πρέπει να βγει το Υπουργείο για να δώσει σε σχέση με πολύ συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 που έχουν να κάνουν κυρίως με επιδόματα που δόθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο στις επιχειρήσεις.
Εδώ να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι το Υπουργείο κοφεύει την έκκληση που κάνουν και οι επιχειρήσεις και οι φοροτεχνικοί για το πρόγραμμα της επιδότησης των παγίων δαπανών. Ένα πρόγραμμα που η προθεσμία υποβολής του λήγει 2 Ιουλίου μετά από παράταση, που όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις το έντυπο Ε3 που μόλις πριν σας εξήγησα ότι από σήμερα ουσιαστικά μπορούμε στοιχειοδός να το συμπληρώσουμε. Καταλαβαίνετε ότι οι μέρες είναι ελάχιστες. Είναι αδύνατο να συμπληρωθούν τόσα Ε3 ούτως ώστε οι επιχειρήσεις δικαιούχοι να υποβάλουν το αίτημά τους. Ο χρόνος πηγαίνει πάντα προς τα πίσω εξαιτίας όλων αυτών των δυσκολιών. Άρα παραμένει και η δική σας θέση, κύριε Χριστοφοράκη, σε ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο που απαιτείται να δοθεί ως παράταση μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να δοθεί αυτή η παράταση προκειμένου να τελειώσει αυτό το θέμα με τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται με τις παρατάσεις. Καλό θα είναι να δίνονται και να δίνονται νωρίς. Αν η παράταση δοθεί, πού θα δοθεί? Αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι 6 εκατομμύρια δηλώσεις πίσω. Δεν έχουν γίνει ακόμα. Πέρυσι τελείωσε τέλος Αυγούστου η προθεσμία, αλλά είχαν υποβάλει μέχρι τώρα περίπου 3 εκατομμύρια δηλώσεις. Εκκρεμούσαν άλλα 3,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αν βγει το Υπουργείο και δώσει παράταση 15 Αυγούστου, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι και οι συνάδελφοι και οι φορολογούμενοι θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ ψυχολογικά που δεν θα έχει ουσία πλέον. Επίσης, να πούμε και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει. Το ζήτημα που υπάρχει με εργαζόμενους γονείς που θέλουν να γράψουν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς, όπου απαιτείται το εκαθαριστικό του 2020, το φετινό. Η προθεσμία λήγει 36. Δήλωση οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλουν, με δεδομένο ότι δεν έχουμε ανέβει ακόμα τα επιδόματα αναστολών. Δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση. Είναι σφόδρα πιθανό να δοθεί. Δεν γίνεται να μην δοθεί. Όμως, δείτε, 23 του μήνα, πόσος κόσμος έχει την αγωνία. Πρέπει και οι παρατάσεις να βγαίνουν έγκαιρα. Να βγουν καταρχήν και να βγαίνουν έγκαιρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλο παράδειγμα. Το τελευταίο ήταν το πιο δυνατό από όλα. Δεν μπορούν να γράψουν τα παιδιά τους οι γονείς. Πραγματικά, συγγνώμη κύριε Δουγεράκη, επειδή όλοι έχουν περάσει από αυτή τη φάση, νιώθω την αγωνία τους. Νιώθουμε όλοι οι φοροτεχνικοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και απάντηση δεν έχουμε για το πότε θα ανέβουν οι αναστολές, ούτε πότε θα δοθεί και ποια θα είναι η νέα προθεσμία. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Μάλιστα. Πρέπει δηλαδή πραγματικά να αρχίσουν να σέβονται προσωπικότητες και ανθρώπινες αξιοπρέπειες. Δεν γίνεται άλλο. Ένα θέμα είναι αυτό. Με πολύ μεγάλες εκκρεμότητες, με πολύ μεγάλες ελλείψεις, προβληματικά κομμάτια και έτσι πάμε και προχωράμε στην ημέρα και στην πορεία της επόμενης ημέρας. Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους έχει μεγάλη ανταπόκριση. Το ένα θέμα. Προθεσμία 3 ετών για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους πριν το 2004. Δηλαδή 82, 87, 90. Από μια κουβέντα. 1η Ιουλίου υποχρεωτικά στη ζωή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικά βιβλία MyData, ψηφιακή πλατφόρμα MyData. Τρίτο θέμα. Από μια κουβέντα στο καθένα, παρακαλώ, κύριε Χριστοφοράκη. Λοιπόν, η ρύθμιση των οφειλών δείχνει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως ακόμα έχει πολύ δρόμο να υλοποιηθεί. Δεν φτάνει αίτηση. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που εμπλέκονται πέραν του δημοσίου και ιδιώτες πιστωτές. Έχουν γίνει αιτήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ακόμα. Θα το παρακολουθούμε. Πάντως έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερα, ξαναλέω, σε περιπτώσεις που έχουν οφειλές στο δημόσιο, γιατί εκεί προβλέπεται πολύ μεγάλο κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Όμως είναι κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα κανένα σχέδιο. Θα το δούμε στην πορεία. Όσον αφορά το MyData, μόνο ως αστείο μπορούν να το λάβουν υπόψη τους και οι επιχειρήσεις αυτό.
καμία επιχείρηση δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε για ηλεκτρονική διαβίβαση. Θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα παραταθεί η προθεσμία. Μέσω κορονοϊού έχει δεσμευτεί ο Υπουργός ότι θα παραταθεί. Είναι μια ακόμα παράταση, θα δοθεί τελευταία μέρα. Όπως συζητείτε. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Το καμία επιχείρηση δεν είναι έτοιμη. Φαντάζομαι ότι είναι τρόπος του λέγειν για να δείξουμε ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, πραγματικά καμία επιχείρηση δεν είναι έτοιμη, γιατί υπάρχουν ακόμα ζητήματα στο στήσιμο του My Data. Τεχνικά ζητήματα που δεν έχει λύσει η ΑΔΕ. Ακόμα και οι επιχειρήσεις που έχουν τολμήσει μπορούν να στείλουν με σιγουριά μόνο τα έσοδα. Το My Data δεν είναι αποστολή μόνο των εσόδων, είναι ηλεκτρονικά βιβλία. Και τα έξοδα λοιπόν θα πρέπει να ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Αυτό το κομμάτι έχει ακόμα πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο, πιστέψτε με, μέχρι να ολοκληρωθεί. Πάντως σίγουρα μία εβδόμου δεν θα είναι η αρχική ημερομηνία. Θα είναι μεταγενέστερα 31 Δεκάτου ίσως. Μάλιστα. Και μόνο για τα έσοδα. Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναφορά μου και αυτή την είδηση περί της προθεσμίας των 3 ετών για τα επενδυτικά σχέδια και την υπαγωγή τους σε αναπτυξιακούς νόμους και για τα οποία οι επιχειρήσεις έχουν καταστεί υπόχρεες επιστροφές της ληφθήσας επιχορήγησης εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης της επένδυσης, θέτει η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου για την απλούστευση του πλαιστείου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν παραπάνω προβλήματα, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Αυτό ακριβώς είναι το πλαίσιο, ότι βγαίνουμε ήδη, προσπαθούμε να κάνουμε επανεκκίνηση στην οικονομία. Δεν είναι ώρα τώρα να ζητούνται χρήματα πίσω από τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον. Οι δυσκολίες είναι απλές, καθημερινές, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφοράκη, για τις διευκρινήσεις. Καλό μεσημέρι από τον 984. Από σήμερα, 5η 24 Ιουνίου, ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου, η οποία θα ολοκληρωθεί 29 του μήνα, ημέρα Τρίτη. Το ΙΚΑ καταβάλει τις συντάξεις Ιουλίου σήμερα στους συνταξιούχους που το ΆΜΚΑ τους λύγει σε 1-3-5-7-9, αύριο Παρασκευή 25 Ιουνίου, στους συνταξιούχους που το ΆΜΚΑ τους λύγει σε 0-2-4-6-8. Για τα υπόλοιπα ταμεία, οι συντάξεις Ιουλίου θα πληρωθούν ως εξής: ο ΑΕΟ, ΓΑ, ΕΤΑ, ΜΗ μισθωτών καταβάλουν τις συντάξεις Ιουλίου τη Δευτέρα 28 του μήνα, το ΝΑΤ 3η 29 Ιουνίου, όπως επίσης δημόσιο ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ και ΔΕΗ. Μία νέα διαδικασία που αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Αφορά στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Είναι υποχρεωτική για όλες τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται. Θα ισχύσει και για τα δημόσια κτίρια, ενώ θα είναι υποχρεωτική για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητά εξάμηνη παράταση για την ισχύ του μέτρου, ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη. Επιβαρύνσεις και κόντρα επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Δεν ξέρω αν και αυτή τη φορά το μέτρο θα είναι φοροεισπρακτικό ή αν όντως θα βγει κάτι μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, κύριε Αράπογλου, για να ξεκινήσω από εκεί. Ακριβώς όπως το αναφέρετε, υπάρχει μία επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες που ήδη εμείς την έχουμε μνημονεύσει και στην ανακοίνωση που στείλαμε στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να δοθεί εξάμηνη παράταση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Το συγκεκριμένο μέτρο, όπως προαναφέρατε κι εσείς, θα επιφέρει μία πλήρη αναστολή των συναλλαγών και των μεταβιβάσεων ακινήτων γενικότερα, που θα έχει δυσάρεστες συνέπειες για τη μεταγορά γενικότερα, όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες, αλλά και για το ίδιο το δημόσιο, καθώς το δημόσιο, όταν γίνονται κάποιες μεταβιβάσεις ακινήτων,
όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει έσοδα το κράτος. Ίσως να είναι κάτι που εμείς απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά όταν υπάρχει εκτιματολόγιο, όταν υπάρχει εκτιματογράφηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, όταν υπάρχει ε9, αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, πού ακριβώς θα βοηθήσει και για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι υποχρεωτική? Θα βοηθήσει στο ότι μέσα σε αυτή την ταυτότητα κτηρίου μία σειρά εγγράφων θα περιλαμβάνονται σε αυτήν, όπως τα συγκεκριμένα έγγραφα που αναφέρεται, με αποτέλεσμα μέσω αυτής της ταυτότητας το κάθε κτίριο να περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτουν τα ακριβή στοιχεία του κτηρίου για το οποίο αναφέρεται. Μα γιατί δεν τα έχουν όλα αυτά, γιατί θα πρέπει να υποβάλουν τον κάθε ιδιοκτήτη σε μια νέα ταλαιπωρία? Ακριβώς, είναι ταλαιπωρία για τους ιδιοκτήτες και από άποψη κόστους, αλλά πολύ δε περισσότερο από άποψη χρόνου, γιατί στην παρούσα χρονική περίοδο, και ενώ έχουν ανακοινωθεί αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών από την 1η-1η του 2022, θα λειτουργήσει ως τροχοπέδι για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες λόγω της επικείμενης αύξησης των αντικειμενικών αξιών επισπεύδουν τις διαδικασίες μεταβίβασης γονικών παροχών ή αγοραπολισιών, προκειμένου να προλάβουν να κάνουν τις όποιες μεταβιβάσεις πριν αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αν τυχόν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μεγάλη καθυστέρηση όσον αφορά τις όποιες μεταβιβάσεις θέλουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Ουσιαστικά έρχονται και κοντράρουν την ίδια την απόφασή τους και αυτά τα οποία ακριβώς αποφασίζουν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό πάνω, κύριε Αραπογλου. Ακριβώς, και είναι πολύ η χρονική συγκυρία, δεν είναι η κατάλληλη ούτως ώστε να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, και μάλιστα και από τον κλάδο των μηχανικών, πολλοί μηχανικοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν ακόμα το πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ταυτότητα, πώς θα υλοποιηθεί, καθώς μέσα σε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα αναφέρεται ένας απροσδιόριστος αριθμός εγγράφων, χωρίς να έχει κάποιο προσδιορισμένο αντικείμενο. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο νόμος ορίζει ότι ακόμα και για μια οριζόντια ιδιοκτησία, για ένα διαμέρισμα που έχει ένας ιδιοκτήτης, και πάλι θα πρέπει να εκδοθεί ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, κάτι που καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο. Γιατί το σωστό είναι να εκδίδεται επί της όλης οικοδομής και όχι όταν είναι κάποιος γονέας να κάνει κάποια μεταβίβαση στο παιδί του, να πρέπει και εκεί να βγάλει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου για ένα μικρό διαμέρισμα που θα του μεταβιβάσει. Φαντάζομαι ότι ερχόμαστε σε αυτό το πρώτο που σας ρώτησα, αν είναι μια αλλαγή επί της ουσίας ή αν είναι απλά για να βρεθούν έσοδα, χρήματα, να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους. Και νομίζω ότι με αυτό το τελευταίο απαντάτε σε αυτό, κύριε Αράπογλου, όχι συνολικά για ένα κτίριο, αλλά από διαμέρισμα σε διαμέρισμα, από κατοικία σε κατοικία, ακόμα και για οριζόντια ιδιοκτησία. Ακριβώς, και αυτό είναι ένα αίτημά μας που στείλαμε στη σχετική επιστολή που προαναφέρατε, ότι να μην ισχύει αυτό το μέτρο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν μια ξεχωριστή διηρημένη ιδιοκτησία, μια οριζόντια ιδιοκτησία, αλλά να ισχύει για το όλο κτίριο, για την όλη οικοδομή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου, εάν ισχύσει και κοντράρει το θέμα με τις αντικειμενικές αξίες αυτή την ώρα, γιατί φαίνεται ότι χρονικά δεν συνάδουν αυτά τα δύο και δεν μπορούν να ταυτιστούν μεταξύ τους, είναι υποχρεωτική για όλες τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται, για όσα σπίτια έχουν εκδώσει οικοδομική άδεια, άσχετα με το αν μεταβιβάζουν ή όχι τα ακίνητά τους, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και βέβαια ισχύει και, τα δημόσια, και για τα δημόσια κτίρια, γιατί συνήθως τον εαυτό του τον βγάζει απ' έξω το δημόσιο. Το μέτρο, ναι, το μέτρο αυτό ισχύει γενικά για όποια μεταβίβαση γίνει από την 1η-7η και μετέπειτα, αν τυχόν εφαρμοστεί το μέτρο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Και όσον αφορά τα δημόσια κτίρια, όπως το αναφέρατε, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το καθεστώς. Μάλιστα.
Εξαιρείται για άλλη μια φορά το δημόσιο, εξαιρεί τον εαυτό του από αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει μετά την 1η του Ιουλίου, Απρίλης Μάης κοντά το θέρος όπως λέμε, 24 έχει ο μήνας, για να δούμε τι θα αποφασιστεί και πώς τα πράγματα θα κινηθούν. Πάντως, γραφειοκρατία, κόστος από την άλλη, ταλαιπωρία δεν είναι ό,τι καλύτερο αυτή την ώρα, κυρία Ραπογλού. Ακριβώς και λόγω της συγκυρίας της κατάστασης που επικρατεί, αλλά και λόγω του εν όψη της ανακοίνωσης των αντικειμενικών αξιών που έγινε στις 7 Ιουνίου που επέρχεται η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνεπάγονται περαιτέρω έξοδα για τους ιδιοκτήτες και πάλι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να σηκώσουν όλο το βάρος προκειμένου να στηρίξουν το κρατικό μηχανισμό και γενικότερα τις μεταβάσεις ακινήτων. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις, κυρία Ραπογλού. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Στις Βρυξέλλες από σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού, η μετανάστευση, η Τουρκία, η Ρωσία είναι τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Αύριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν και με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως επίσης και με τον πρόεδρο του Eurogroup, με θέμα τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την πορεία της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών και θα συζητήσουν για τον συντονισμό των πολιτικών στη ζώνη του ευρώ. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του δελτίου τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, τον κύριο Χαρή Μαμουλάκη, καθώς από σήμερα ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο των κυρίων Άλεξη Χαρίτση, όπως επίσης και Γιάννη Σαρακιώτη. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαμουλάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντουλιαράκη. Καλό μεσημέρι στην ακροατρίση και στου ακροατέ μα. Πράγματι, όπως σας τα λέτε, είναι πράγματα. Ξεκινάει από μόλις τώρα, μόλις αφήχθη και το αεροσκάφος της εταιρείας, για να ξεκινήσουμε μια περιοδία. Αρχίζει διανομένη από σήμερα, μάλιστα σε λίγα λεπτά θα συναντήσουμε τον Περιφερειακή Κρήτη και τον κύριο Αρναουτάκη. Μετέπειτα είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για μας, για όλο το τομέα ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. 6 ώρα στο κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης για μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Τους φορείς του λιανεμπορίου, της εστίασης που τόσο συζητήθηκε το τελευταίο διάστημα, στους τελευταίους μήνες και όλων αυτών των ανθρώπων που περιστρέφονται γύρω από οτιδήποτε αναπτυξιακό υπάρχει στο νησί μας, ειδικά στο Ηράκλειο. Υπάρχει η παραγωγή, υπάρχει το εμπόριο, υπάρχουν τα έργα, θέματα τα οποία αναδεικνύονται και αναδεικνύονται μέσα από εσάς συχνά πυκνά αναφορικά με την πολιτική που ακολουθείτε και τον προγραμματισμό των δικών σας. Άρα λοιπόν το κρίσιμο είναι αυτή η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη για αρχή, όπως λέτε, να δείτε τι γίνεται με τα έργα και στη συνέχεια το ενδιαφέρον εστιάζεται πολύ περισσότερο στη συνάντηση, στις επαφές με τους παραγωγικούς φορείς, κύριε Μαμουλάκη. Πολύ σωστά και επίσης η αυριανή ημέρα έχει και θέματα τεχνολογίας και έρευνας που η Κρήτη, όπως καλά γνωρίζετε, έχει μια πρωταγωνιστική διάσταση στο ζήτημα αυτό. Έχει ένα σοβαρό ερευνητικό ίδρυμα όπως είναι το ΙΤΕ, που το επισκεφτούμε φυσικά. Το ΕΚΕΘΕ με τις θαλάσσιες έρευνες και όλο το Ινστιτούτο εκεί. Είναι σημαντικοί φορείς που έχουμε και την πολιτική ευθύνη ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε. Και τον Δήμαρχο της πόλης βεβαίως, για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο. Γενικότερα είναι μια συνάντηση, μια επίσκεψη διήμερης βάσης με πολύ πολύ βαρύ πρόγραμμα και με ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, συναντήσεις και συζητήσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν, αδοκιμονεμένα λέγω θα το κάνω. Αύριο το πρωί ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του 984, έτσι να δώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τις σημερινές επαφές όλων εσάς των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Κλιμακίου, το οποίο βρίσκεται ήδη στην Κρήτη, έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο πραγματοποιεί του Σαββατοκύριακου και η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Θα αφηχθεί στην πόλη του Ηρακλείου το Σάββατο 26 του μήνα, ερχόμενη απευθείας από το Βερολίνο, όπου θα βρίσκεται για τις εργασίες του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. 7:30 θα μιλήσει σε συνάντηση στελεχών του κινήματος αλλαγής. Την Κυριακή θα παρευρεθεί στην επιμνημόσυνη δέηση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του κινήματος αλλαγής στην Παναγίτσα του Μασταμπά για την συμπλήρωση 25 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, ενώ στις 11:30 θα συζητήσει με μέλη του δικτύου νεολαίας του κινήματος αλλαγής.
Το έργο για την ανάπλαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση οδών και πλακωμάτων κεντρικού τμήματος της Πολυσιτίας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σιτία, παρουσία του Δημάρχου. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020. Και στον άξονα βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. Ο προϋπολογισμός του είναι στα 2 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Νέα έργα 11 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτση, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος. Στην αναμονή από το 2017 βρίσκεται κάτοικος του Ηρακλείου, όπως μας λέει ο ίδιος, για την σύνταξή του και μετά το αίτημα μετατροπής της αναπηρικής σύνταξης που έπαιρνε σε κανονική γερατός. Εγώ καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον κύριο Νίκο. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Κύριε Νίκο, καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο το πλαίσιο αυτής της δικής σας της ταλαιπωρίας. Λέτε, 2017, τουλάχιστον αυτό μου είπατε από την αρχή. Εγώ ναι, καταθέτω 2017 μια... 2017 κατάστασα τα χαρτιά μου, ναι, μετατροπή συντάξης από αμπηρική σε κανονική γύρατος. Έχετε την καλοσύνη να χαμηλώσετε ραδιόφωνο αν είναι λίγο ανοιχτό. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι για να μπορεί να σας ακούει ο κόσμος. Ναι. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα στον ήχο. Λοιπόν, 2017, Σεπτέμβριος του 2017, γίνεται αυτή η κίνηση. Από το 2017 ναι, μέχρι σήμερα τι? Έπαιρνα σύνταξη αναπηρική 500 ευρώ μέχρι του 18 το Μάιο, του ναι, 20 το Μάιο. Με πήραν τηλέφωνο από το ΙΚΑ ναι, να πάω να κάνω διακοπή ναι, και να βγάλουν τη γύρα τους. Μάλιστα. Τελικά, από τότε μέχρι τώρα δεν έχω πάρει ούτε δραχμή. Έχω πάει στο ΙΚΑ και σήμερα πήρα τη διευθύντρια. Δεν ξέρει, λέει. Μου είπε ότι την παίρνω πρώτη φορά, ενώ είναι τρίτη φορά, στον τρίτο μήνα που την παίρνω. Και μου είπε ότι θα το κοιτάξει. Μάλιστα. Έχω πάει σε πολιτικά γραφεία, έχω πάει στο ΙΚΑ 500 φορές. Τη μια μου λέει Χριστούγεννα, την άλλη Πάσχα. Χριστούγεννα, Πάσχα, Χριστούγεννα, Πάσχα. Αυτή είναι η κατάστασή μου. Από το 2017-2018 μέχρι σήμερα, πώς ζείτε? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω που με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο από τη ΔΕΗ, μου κόψουν το ρεύμα και παίρνουν δανεικά για να το πληρώνω. Μάλιστα. Αλλά λέτε στον σημερινό ΕΦΚΑ ότι για άλλη μια φορά σας είπαν, παρά τις οχλήσεις σας όλο αυτό το διάστημα, ότι δεν γνωρίζουν την υπόθεσή σας. Αυτό λέτε? Ναι, σήμερα πήρα τη διευθύντρια, μου λέει πρώτη φορά, λέει, με παίρνετε. Όχι, λέω, σας παίρνω τρίτη φορά και είναι τρίτος μήνας που σας παίρνω. Και έχω έρθει και στο ΙΚΑ 2-3 φορές τώρα σε 2 μήνες και μου λένε εντάξει θα το κανονίσω, εντάξει θα το κανονίσω. Μα αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση για αυτούς και από αυτά τα οποία έχετε ακούσει, πού οφείλεται, κύριε Νίκο? Δηλαδή σας είπαν ότι εξαιτίας του ότι θέλετε... Μου φαίνεται στο καθεστώς στις καρέκλες. Μάλιστα. Τώρα μου είπε η διευθύντρια ότι έχουν δώσει το φάκελό μου σε μια που ήταν πάλι στο ΙΚΑ και έχει φύγει με σύνταξη για να τον φτιάξει, λέει, μαζί με άλλους και δεν ξέρει αν τον πάνε πάλι το δικό μου. Μα δεν είπατε πριν από λίγο ότι δεν γνώριζε την περίπτωσή σας, τώρα πόσο φάκελο σας βρίσκεται? Ναι, μετά που της είπα ποιος είμαι, κοίταξε το φάκελο γιατί βρήκε τα στοιχεία μου στο κάτω άμκα και μου λέει ναι, τον έχει μια κυρία, μου λέει, που είναι συνταξιούχα και μέχρι Τετάρτη περιμένω να φέρει φακέλους, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο δικός σας μέσα. Μάλιστα. Δεν έχω την απομέ αυτή την καθυστέρηση και με αυτή την ταλαιπωρία. Ακούστηκε αυτό το οποίο εσείς περνάτε, αυτή την καθυστέρηση, εκείνο το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τη δική σας την καθημερινότητα. Θα επικοινωνήσουμε να ρωτήσουμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Διαδικτυακή μερίδα διοργανώθηκε σήμερα στο Ρέθυμνο, στο σπίτι του πολιτισμού, με θέμα Ηλιά Κελάδη στην λογοτεχνία, με τη σημείωση ότι η πλούσια ελαιοκομική λογοτεχνική κληρονομιά της Κρήτης αποτελεί μοναδικό στον κόσμο πολιτιστικό θησαυρό, ο οποίος αξίζει να αναδειχθεί και θα αξιοποιηθεί. Τέθηκε σε εφαρμογή και στο Δήμο Ηρακλείου η έκτακτη ρύθμιση έως και 100 δόσεις βεβαιωμένων όφυλων που αφορά στους πληγέντες COVID-19. Οι αιτήσεις ένταξης μπορούν να υποβάλλονται στους Δήμους έως και 31 Δεκάτου 2021.
Για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων συνελήφθη ένα άτομο Έλληνα στο Δήμο Ανογείων. Βρέθηκαν 8 δενδρυλία κάναβης, 8 φυτόρια, 2 κυνηγητικά όπλα και φυσίγγια. Κατασχέθηκε επίσης και ένα αυτοκίνητο ως μεσοτέλεσης παράνομων δραστηριοτήτων. 2 αλλοδαποί συνελήφθησαν στην Ιεράπετρα για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης. Βρέθηκαν και κρυζώθηκαν 59 δενδρύλια κάναβης και ποσότητα κάναβης. Συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων 2 άτομα, Έλληνας και αλλοδαπός, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Βρέθηκαν να διαθέτουν περίστροφο, μαχαίρι τύπου γιαταγάνι, 4 πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων, για τις 2 από τις οποίες, όπως διαπιστώθηκε, έχει δηλωθεί απώλεια από τους ιδιοκτήτες τους. Σε 10 υποθέσεις κλοπών φέρεται να εμπλέκεται ένας αλλοδαπός που συνελήφθη στο Ηράκλειο με λεία χρήματα και κοσμήματα, η αξία των οποίων ενέρχεται στις 8.500 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Το γύρο του κόσμου κάνει πρωτοφανής επίθεση με καυστικό υγρό εναντίον 6 Μητροπολιτών από ιερέα μέσα στην Ιερά Σύνοδο, ενώ επικύρωναν την ήδη λυμένη απόφαση καθαίρεσής του πριν περίπου 2 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Δραστής 37χρονος ιερέας από τη Βέρεια, που επιτέθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και ο οποίος συνελήφθη σήμερα οδηγήθηκε στο δρομοκαίτιο. Αρχικά κρατήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Από την επίθεση τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται με οφθαλμολογικά προβλήματα οι Μητροπολίτες Κηφισιάς, Γουμένισσας, Κονίτσης, Κασανδρίας, στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Οι Μητροπολίτες Γλυφάδας και Ζακύνθου έλαβαν εξιτήριο από το ΚΑΤ, όπου παραμένει μόνο ο κρατικός γραμματέας των συνοδικών δικαστηρίων στην πλαστική χειρουργική, καθώς και άλλα χωρίς να κρίνεται ενισχυτική η κατάσταση της υγείας του. Εξιτήριο έλαβε ο Μητροπολίτης Άρτας Καλλινικός. Η μερίμνα της πολιτείας σε άτομα που είναι ψυχικά διαταραγμένα δεν υφίσταται, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι, δεν είναι νομικό τέχνασμα, δήλωσε από τη δική του την πλευρά ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, συνήγορος υπεράσπισης του ιερέα από τη Βέρεια. Σοκ προκαλεί στο Αγρίνιο η είδηση της σύλληψης 49χρονου ιερέα, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό ανήλικου κοριτσιού, όπως μετέδωσε σήμερα η ΕΡΤ. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο ιερέας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία γυναίκας, η οποία υποστήριξε ότι πριν από κάποια χρόνια ο ιερέας την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σε ευνίδιο έλεγχο που έγινε στο σπίτι του, ότι εντοπίστηκε υπολογιστής με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων και συγκεκριμένα φωτογραφίες. Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και ο ιερέας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων υπέβαλε ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας. Υπενθυμίζεται ότι είχε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας διατάξει κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση για τις δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά. Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία εξέτασης για πιθανή λήψη του διοικητικού μέτρου της υπαγωγής του σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ο εθελοντισμός παραμένει σε πρώτο πλάνο για το χαμόγελο του παιδιού στο πλαίσιο των 5ων You Smile Awards που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και με άρωμα Κρήτης. Αποτελούν την κορύφωση της μαθητικής εθελοντικής δράσης του οργανισμού που ως βασική αποστολή έχει την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών πρωτοβουλειών και ενεργειών μαθητών, όπως είπε στον 984 η κυρία Μαρία Φουσταλιεράκη, είναι η ψυχολόγος του οργανισμού στην Κρήτη. Από το Ρέθυμνο, 5 μαθητές μαθήτριες του μουσικού σχολείου συμμετείχαν ή που συμμετείχαν σε διαγωνισμό και επικέρδισαν ένα λάπτοπ, αποφάσισαν να το δωρήσουν στο ειδικό σχολείο Ρεθύμνου, στον Άγιο Νικόλαο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του δεύτερου γυμνασίου πρότειναν καθηγήτριά τους, υπεύθυνη της ρητορικής ομάδας και μητέρα ενός παιδιού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, καθώς πραγματοποιεί ενέργειες και οργανώνει δράσεις στο σχολείο με στόχο την ενημέρωση μικρών και μεγάλων για τα άτομα με αυτισμό και τις οικογένειές τους. Το θελοντισμό μπορεί να σημαίνει ανιδιοτελή προσφορά, ωστόσο και τα ωφέλη για τα ίδια τα άτομα, είτε είναι μαθητές, μαθήτρες, είτε ενήλικοι που προσφέρουν εθελοντικά στη δράση μας, είναι πολλαπλά. Και εμείς αναγνωρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια και τη συνεισφορά και έτσι αξίζει να σημειώσουμε πως έχουμε οργανώσει το χώρο του You Smile και να πούμε ότι πρόκειται για τον χώρο του μαθητικού εθελοντισμού στον οργανισμό μας, το Χαμόγελο του Παιδιού. Δηλαδή έχουμε σταθερά μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα
που συμμετέχουν τόσο στις οργανωμένες μας δράσεις, στα κέντρα στήριξης, στα μπαζάρ, διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και σε δράσεις που αφορούν συγκεκριμένα τα δικαιώματα των παιδιών και ζητήματα που απασχολούν παιδιά και φίβους. Δεν μπορούμε αυτό να αισθανόμαστε περήφανοι, καθώς μέσα στα παιδιά που ξεχώρισαν υπάρχουν δύο σχολεία που τιμούνται από την Κρήτη, τόσο από το Ρέθινο όσο και την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Αλλά όλα τα παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε, όλα τα παιδιά και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν καθένα τη δική του ιστορία. Τα παιδιά λοιπόν από τον Άγιο Νικόλαο, μαθητές και μαθήτρες από το δεύτερο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, τίμησαν μια καθηγήτριά τους, την κυρία Ντένι Γιαναδάκη, η οποία πέρα από φιλόλογος τους, είναι και ένας ενήλικας που εμπνέει τα παιδιά, όπως μας ανέφεραν χαρακτηριστικά, και θα της απονεμηθεί το αντίστοιχο βραβείο. Η κυρία Γιαναδάκη είναι μια μητέρα ενός παιδιού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού και όπως μας ανέφερε η ίδια, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει καθημερινά μέσα στο σπίτι, ο χώρος του σχολείου είναι πραγματικά ευτυχία για εκείνη. Και ήταν πολύ συγκινητική, γιατί έτυχε και ήμασταν παρόντες, εγώ με έναν συνάδελφο, στην συνέντευξη που πήραμε τα παιδιά και την καθηγήτρια. Πραγματικά συγκινητικό, πως ένας ενήλικας πέρα από τον εκπαιδευτικό ρόλο που αναλαμβάνει στο σχολείο, μπορεί και εμπνέει και στηρίζει τα παιδιά σε πολλά επίπεδα. Και από το Ρέθινο, το Μουσικό Σχολείο Ρεθίνου, που είναι ένα σχολείο που κινείται στα πλαίσια του πολιτισμού και προσπαθεί μέσα από τη δράση να προάγει τον πολιτισμό μας και τις τέχνες. Όμως πέρα από αυτό, τα παιδιά, μια ομάδα 5 μαθητών συγκεκριμένα, συνδύασαν τον αθλητισμό μαζί με τον εθελοντισμό και συμμετείχαν σε έναν εικονικό μαραθώνιο εν μέσω πανδημίας και προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τα παιδιά ώστε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό μέσα στην καραντίνα. Κατέκτησαν ένα βραβείο και έδωσαν ένα λάπτοπ και μετά από αυτή τη νίκη αποφάσισαν να το δωρήσουν στο ειδικό σχολείο του Ρεθίνου, καθώς σκέφτηκαν τα παιδιά μέσα από αυτή τη συμβολική τους κίνηση πως θα μπορέσουν να στηρίξουν τους μαθητές που ίσως το έχουν περισσότερο ανάγκη από τα ίδια. Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών εκφράζονται στην Νότια Φλόριντα μετά την μερική κατάρρευση πολυκατοικίας κοντά στο Μαϊάμι τα ξημερώματα. Δεκάδες σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο για τη διάσωση τυχών εγκλωβισμένων κάτω από τα ερείπια του κτηρίου, μεγάλο τμήμα του οποίου κατέρρευσε μέσα στη νύχτα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει το σεβασμό του κράτους δικαίου από όλα τα κράτη-μέλη, απευθύνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφερόμενος στην Ουγγαρία. Το Ιταλικό κράτος είναι κοσμικό και όχι θρησκευτικό. Το Κοινοβούλιο είναι ελεύθερο να προχωρήσει σε συζητήσεις. Το πολίτευμά μας πρέπει να περιέχει κάθε εγγύηση, ώστε να επαληθεύεται ότι όλοι οι νόμοι σέβονται πάντα τις συνταγματικές αρχές και τις διεθνείς δεσμεύσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και το σύμφωνο με την Εκκλησία, απάντησε ο Ιταλός Πρωθυπουργός στο Βατικανό, το οποίο ζήτησε τη μερική απαλλαγή του σχεδίου νόμου κατά της ομοφοβίας, που αυτή την περίοδο συζητείται στο Κοινοβούλιο της Ρώμης. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Μετά τους αγώνες της τελευταίας ημέρας, οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια για τις φάσεις των 16 του Euro 2020 που ξεκινά το Σάββατο 26 του μήνα. 26 του μήνα παίζουν Αυστραλία, Αυστρία, Ουαλία, Δανία. Στις 27 Βέλγιο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Τσεχία. Στις 28 Γαλλία, Ελβετία, Κροατία, Ισπανία. Και στις 29 Σουηδία, Ουκρανία, Αγγλία, Γερμανία. 984. Ο καιρός. Έθριος καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!